να ξαναπώ την ερώτησή μου για εκείνους που ίσως τώρα να άνοιξαν την τηλεόρασή τους. Λοιπόν, έχω κοντά μου τον αγαπημένο μας Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον οποίο τον ρώτησα να μας εξηγήσει. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει ότι προτιμάει να τον εκτιμήσουν σαν καλλιτέχνη παρά σαν άνθρωπο. Και του είπα στις διαφημίσεις, και δεν ξέρω και αν παίζει τηλεοπτικά αυτό. Τέλος πάντων, τόσο παλιόπαιδο είσαι και μένεις μόνο στο άλλο που ξέρουμε ότι πραγματικά είσαι ένας ξεχωριστός ηθοποιός, αναγνωρισμένος. Ναι. Όχι, ξέρεις τι εννοώ. Εννοώ ότι ο λόγος που διάλεξα να κάνω αυτή τη δουλειά ήταν καθαρά για να εκτιμηθώ καθαρά ως καλλιτέχνης και όχι ως άνθρωπος. Ως άνθρωπο θα με εκτιμήσουν οι δικοί μου άνθρωποι στην πορεία της ζωής μου, οι γνωστοί μου, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά για να αποδείξω την αξία μου ως άνθρωπος, τη σημαντικότητά μου ως άνθρωπος. Προσπαθώ να αποκτήσω ένα μικρό κομμάτι, αν θες, μέσα από τη δουλειά μου σημαντικότητας, καθαρά ως καλλιτέχνης. Οπότε δεν με ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος και δεν θα ήθελα να μάθει ούτε για την προσωπική μου ζωή, ούτε το τι κάνω, ούτε το τι τρώω, ούτε που βρίσκομαι. Είδες, μια χαρά δεν είναι. Μια χαρά είναι. Ναι. Λοιπόν... Απάντησα όμως. Απάντησες, να σου πω ότι... Ότι καλύπτηκες. Ίσως και είναι η πρώτη φορά από τις απαντήσεις που μου έδωσες που εντάξει, κατάλαβα και κάτι παραπάνω από αυτά που από μόνη μου θα φανταζόμουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην παράσταση. Λοιπόν, το έργο λέγεται «Αχ, αυτά τα φαντάσματα». Διαβάζοντας την υπόθεση του έργου, ομολογώ ότι με ίντριγκαρε. Δηλαδή, μου έκανε κλικ στο μυαλό ότι θα ήθελα να το δω το έργο. Ξεκινάω από αυτό. Δεν μπαίνω στο cast, ποιοι το έχουν αισθήσει, ποιοι το έχουν ετοιμάσει, θα φτάσουμε και σε αυτά. Πρώτα είναι το έργο. Τι είναι αυτό το έργο? Είναι ένα υπέροχο κλασικό έργο, γραμμένο από τον Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, τον Ναπολιτάνο συγγραφέα, ο οποίος έχει μεγάλες επιτυχίες γράψει, όπως το «Φιλουμένα Μαρτουράνο», «Εκατομμυριούχη της Νάπολης» και άλλα πολλά. Είναι ένα έργο που λατρεμένο, γιατί ξέρεις, είναι κωμωδία, αλλά βασίζεται σε κάτι πολύ σημαντικό. Περιέχει το στοιχείο το κωμικό αλλά και το τραγικό, γιατί είναι ανθρώπινο. Έχει χαρακτήρες, έχει ψυχές βασανισμένες, όπως λέει ο συγγραφέας. Εσύ είσαι βασανισμένος. Βασανισμένη ψυχή. Σ' αρέσει στην κωμωδία να σε βλέπουμε βασανισμένο. Ναι, να περνάω τα πάθη μου. Ναι, αλλά σε κωμωδία. Ναι. Δεν θέλω όχι, να τα περνά σε δράμα. Όχι, είναι μια υπέροχη κωμωδία που είναι από τις κωμωδίες που μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω, γιατί βασίζονται σε μια αλήθεια. Και όταν βασίζεται κάτι σε κάτι αληθινό, περιέχει μέσα όλα τα στοιχεία που μου αρέσουν τη ζωή. Το γέλιο και το δάκρυ. Να μπούμε όμως λίγο στην υπόθεση, να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί του λέμε ότι είναι κωμωδία, αλλά λίγο να καταλάβει τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, είσαι ένας τύπος ο οποίος για κάποιους λόγους που δεν ξέρουμε πια δεν έχει λεφτά. Είναι ότι παλεύω να πιάσω την καλή, αλλά δεν τα καταφέρνω. Έχω και μία σύζυγο, μία γυναίκα την οποία την τραβολογώ σε κάθε ιδέα, κάθε σχέδιο που έρχεται και ποτέ δεν πετυχαίνει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω πάρει ένα τεράστιο αρχοντικό, το έχω νοικιάσει χωρίς όμως να δίνω νίκη, με την προϋπόθεση γιατί ο ιδιοκτήτης προσπαθεί να βγάλει από πάνω του τη ρετσινιά του σπιτιού που είναι στοιχειωμένο και έχει φαντάσματα. Οπότε με την συμφωνία του να είμαι σε αυτό το σπίτι και να φαίνεται ότι έχει ζωή αυτό το σπίτι, μέχρι να φύγει αυτή η βρώμα που υπάρχει για αυτό το σπίτι, δεν θα πληρώνω το νίκη μου. Ερωτώ, η σύζυγος το ξέρει ότι το παίρνετε τσάμπα γιατί το σπίτι έχει αυτό το... Δεν της το έχω πει, γιατί αν μάθει για φαντάσματα και αυτά, φοβάμαι ότι δεν θα ήθελε να έρθει και κρατάω όλο αυτό το μυστικό για μένα. Απλώς μετά από τα χρόνια που είμαστε μαζί και που ουσιαστικά την έχω παραμελήσει, αυτή έχει έναν εραστή. Ψύχραμα το λες. Ναι. Όπου όμως επειδή έχω μπει σε όλη τη διαδικασία του σπιτιού, όπου γνωρίζοντας το θυρωρό, τους ανθρώπους που μένουν σε αυτό το αρχοντικό που είναι γεμάτο δωμάτια, 68 δωμάτια, όπου εγώ θα πρέπει να βγαίνω κάθε φορά στο μπαλκόνι, να τεινάζω τα χαλιά και να τραγουδάω για να βλέπει ο κόσμος ότι είναι ζωντανό αυτό το σπίτι. Σε μια χαρά χαρούμενος και όλα πάνε ρολόι. Ναι, ότι όλα πάνε ρολόι. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι και λίγο φοβητσιάρης, γιατί με έχουν βάλει σε ένα τρίπ τέτοιο. Όταν συναντώ τον εραστή της γυναίκας μου, έχω την εντύπωση
ότι είναι το φάντασμα του αρχοντικού. Που σημαίνει ότι εσύ δεν ξέρεις ότι η γυναίκα σου σε απατά. Φυσικά και δεν ξέρω. Όχι, αλλά το είπες τόσο ψύχρεμα πριν που νόμιζα ότι εντάξει, είμαστε τόσα πολλά χρόνια. Είναι επειδή έχω διαβάσει το έργο. Είναι γι' αυτό. Αλλά ναι, και συμβαίνουν πάρα πολλά. Δηλαδή, κάθε χαρακτήρας του έργου, από την εραστή, από τη γυναίκα μου, από το θηρορό, από την αδερφή του θηρορού, όλες είναι ψυχές βασανισμένες. Καθένας κυνηγάει το φάντασμά του σε αυτό το έργο. Η Φέη Ξυλά είναι η σύζυγός σου. Η σύζυγός μου είναι η Φέη Ξυλά. Ο εραστής ποιος είναι? Ο εραστής είναι ο Άρης ο Σερβετάλης. Πλάκα μου κάνεις. Δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Είμαι πολύ... Μαζί πριν από πόσα 10 χρόνια στο τέλος. 12 χρόνια. Μετά από 12 χρόνια ξαναβρισκόμαστε μαζί. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτή τη δουλειά με αυτούς τους ανθρώπους που με τους περισσότερους έχουμε ξαναδουλέψει. Που ξαναβρίσκομαι με τον Άρη που θαυμάζω και αγαπώ. Με τη Φέη Ξυλά που είχαμε παίξει πέρυσι το καλοκαίρι στον Υπηρέτη 2 Αφεντάδων. Μεγάλη επιτυχία και περάσαμε πολύ όμορφα πάλι. Με τον Αλέξανδρο το λογοθέτη είναι που δουλεύουμε για πρώτη φορά στο θέατρο και έχω χαρεί πάρα πολύ, είναι υπέροχος και τρελός μαζί. Όλοι έχουμε την τρέλα μας. Τον θηρορό, τον Ραφαέλε του αρχοντικού που είναι μια τρέλα. Έχεις και θηρορό? Ναι, υπήρχε αυτός για κάποιος. Πρέπει να ανοιγοκλίνει το σπίτι, να τον νοικιάζει, να το ξενικιάζει. Να βοηθάει στο να υπάρχει αυτός ο μύθος των φαντασμάτων για δικούς του λόγους, γιατί αυτός βρίσκει ευκαιρίες και κλέβει διάφορα πραγματάκια και τα φορτώνει στα φαντάσματα. Μάλιστα. Γίνονται διάφορα τέτοια. Η Μαρία Κωνσταντάκη. Πέσει κόσμο. Ναι, είναι υπέροχη. Η Μαρία Κωνσταντάκη που κάνει την αδερφή του Ραφαέλε, του Αλέξανδρου του λογοθέτη. Ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου. Βαγγέλης Χατζηνικολάου. Μένη Κωνσταντινίδου, Βαγγέλης Ρωμιός. Ναι. Κίμωνας Φιορέτος. Φιορέτος, ναι. Και με τον Κίμωνα και τη Μένη ήμασταν πέρυσι στον Υπηρέτη 2 Αφεντάδων πάλι. Είμαστε μία, με τους περισσότερους έχουμε ξαναδουλέψει και είμαστε πολύ καλή παρέα. Και ταιριάζουμε πολύ. Λοιπόν, και, και ο Χρήστος ο Μαλάκης. Ναι. Και ναι. Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Κακλέα. Του Γιάννη Κακλέα. Με τον Κακλέα έχετε ξαναβρεθεί? Αν έχουμε ξαναβρεθεί. Για πες τώρα. Πες μου. Έχουμε... Κοίταξε να δεις, η πρώτη συνεργασία μας έγινε πριν από περίπου 12 χρόνια στο Θέατρο Διάνα με την Ελένη Τυράντου, στα έργα αυτά που κρατήσανε με μεγάλη επιτυχία πολλές σεζόν. Και μετά ξαναβρεθήκαμε στη Λυσιστράτη με το Εθνικό Θέατρο και έκτοτε έχουμε κάνει τον Υπηρέτη 2 Αφεντάδων πέρυσι, τους Όρνηθες φέτος το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και είπαμε, περνάμε καλά και μ' αρέσει. Ο Γιάννης είναι από τους σκηνοθέτες που πραγματικά θαυμάζω. Δεν το λέω τώρα γιατί είμαι μπροστά στις κάμερες και πρέπει να πω κάτι καλό. Τον θαυμάζω σκηνοθέτη γιατί έχει ένα θαυμαστό τρόπο να αναλύει, να μπαίνει στα έργα κλασικά ή μη και να περνάει το δικό του στίγμα, το οποίο είναι σύγχρονο και ουσιαστικό για κάθε θεατή που θέλει να δει μια παράσταση. Εσύ τώρα τι ηθοποιός είσαι? Έχεις τον Κακλέα σκηνοθέτη. Εγώ δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά το όνομά του είναι τεράστιο. Δηλαδή και όσοι και εκτός να είμαστε, το ξέρουμε. Εσύ όμως ουσιαστικά, πολλές φορές έχεις, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να το πω, έχεις σκηνοθετήσει τον εαυτό σου, τον ακολουθείς στις οδηγίες του κατά γράμμα ή μπορεί να πεις και τη δικιά σου γνώμη στο πώς βλέπεις εσύ τον ήρωα αυτόν? Κοίταξε να δεις. Ο σκηνοθέτης, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Γιάννης ο Κακλέας, έχει όλο το έργο στο μυαλό του. Φτιάχνει μια παράσταση. Εμείς είμαστε τα εργαλεία, οι ηθοποιοί. Από εκεί και πέρα όμως, σου δίνει τη δυνατότητα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχεις γνώμη η οποία μπορεί να πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων. Δεν έχει σημασία όμως, από τη στιγμή που σου δίνει τη δυνατότητα να εκφέρεις γνώμη και να σε βάλεις στο δικό του τρίπ του ονείρου σε σχέση με ένα έργο, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το δέσιμο με ηθοποιούς και σκηνοθέτη. Δεν είμαστε εκτελεστές των διαταγών, ας πούμε, ενός σκηνοθέτη. Καταλαβαίνεις, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία μίξη στο όνειρο που υπάρχει του σκηνοθέτη, των ηθοποιών, για το έργο, για το πώς. Θα ήθελες με ένα σκηνοθέτη με τον οποίο τον αναγνωρίζεις, τον παραδέχεσαι, σου αρέσει να συνεργάζεσαι μαζί του, να είσαι, ας πούμε, 10 χρόνια μαζί, να είσαι σαν ομάδα, ή σ' αρέσουν οι αλλαγές? Κοίταξε να δεις. Μέχρι στιγμής έχουμε μια πορεία πολύ καλή με τον Γιάννη τον Κακλέα.
πάντοτε λέμε, να σου πω, περνάμε καλά, νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι πολύ όμορφα πράγματα στο θέατρο, οπότε συνεχίζουμε και όσο πάρει. Αυτό δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που το... εσένα ρωτάω, ναι. Σου αρέσει να δένεσαι και να είσαι με κάποιους ανθρώπους. Δεν έχει σημασία αν είναι ο σκηνοθέτης, μπορεί να είναι και δύο ακόμα ηθοποιοί, δεν ξέρω. Λέω, εννοείται. Δηλαδή, σ' αρέσει να είσαι με μια ομάδα 3, 5, 15 ανθρώπων και να δουλεύεις μαζί. Και να ανανεώνονται, ναι. Εννοείται πως μου αρέσει. Ξέρεις τώρα αυτό τι είναι. Είναι λιγάκι επικίνδυνο γιατί θεωρείται σαν ότι έχουν φτιάξει την κλίκα τους. Δεν είναι έτσι. Καταλαβαίνεις, εννοώ μία παρέα. Αυτό που μου αρέσει. Ναι. Ενώ μία ότι αυτοί δουλεύουν για πάντα μαζί ή οτιδήποτε. Για πάντα δεν υπάρχει ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει για πάντα. Σχέση επαγγελματική. Σωστά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν δουλεύεις με κάποιους ανθρώπους και έχει δοκιμαστεί αυτή η συνεργασία, εννοείται πως όταν θα ξεκινήσεις κάτι καινούριο, θα σκεφτείς πρώτα τους συνεργάτες που είχες στο παρελθόν και που πηγαίναν τα πράγματα καλά. Αυτό θες να κρατήσει όσο είναι δυνατόν. Δεν θες να, ξέρεις, να τελειώσουν έτσι και να... Αν θες να ρισκάρεις κάθε φορά με καινούριους συνεργάτες, είναι και λίγο τρελό αυτό. Όταν μάλιστα συμβαίνει κάτι πολύ όμορφο, γιατί ξέρεις το να συνεργαστούν κάποιοι άνθρωποι και να τα βρουν, είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη δουλειά. Οπότε όταν το συναντήσεις και το βρεις, δεν θες να το χάσεις, ναι, το κρατάς. Να δούμε τα πλάνα, παιδιά, να δούμε λίγο σκηνές. Συνυπάρχετε και όλοι μαζί, έτσι. Ναι, το υποτιθέμενο φάντασμα που είναι ο οραστής της γυναίκας σου, εσύ και η γυναίκα σου, ναι, στη σκηνή που είδαμε. Είναι η στιγμή που τους ανακαλύπτω, αλλά λόγω της κατάστασης της συγκεκριμένης που τους πετυχαίνω, μου δίνει την εντύπωση ότι αυτός είναι ένα φάντασμα. Οπότε προσπαθώ να μην το καταλάβει η γυναίκα μου. Και από να το αντιμετωπίσεις φυσιολογικά. Ναι, να το αντιμετωπίσω φυσιολογικά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γίνεται και γέλιο, καταλαβαίνω. Γίνεται, ναι. Λοιπόν, για πάμε την άλλη πλευρά να προλάβουμε λίγο, να κάτσουμε και με το Θοδωράκι μου. Πάμε να προλάβουμε. Καμιά ταινία έχεις στο μυαλό σου, Βασίλη? Καμιά ταινία έχω στο μυαλό μου εδώ και 2 χρόνια, αλλά... Ναι, ρε, Βασίλη. Αλλά...
Σε έχω πετύχει που τη γράφεις μόνο. Τώρα την έχω γράψει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Αλλά πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά δεν τα δίνουν. Πολλά λεφτά και θέλει ταινία σου και λίγα λεφτά κυκλοφορούν. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Τι να κάνεις. Να κάνουμε κάτι για πιο low budget. Τι κάνουμε, καλά. Καλά, έτσι. Ναι, ρε παιδιά. Μείνατε όλοι μου εκεί, το κοιτάξτε. Προσπαθούμε. Έχουμε μείνει με το suspense της ταινίας του. Εγώ δηλαδή προσωπικά. Γιατί το περιμένω, το περιμένω, το περιμένω. Θα είναι κάτι δικό σου. Το πολύ πολύ να στο φέρω να το διαβάσεις. Κάνα βράδυ στο σπίτι, να φάμε κιόλας. Γιατί να το δεις μετά. 5-6 φίλοι να παίξουμε και τους ρόλους μόνοι μας. Κάτι τέτοιο, ξέρεις. Έρχεται κόσμο σπίτι σου, φέρνεις φίλους στο σπίτι, σε αρέσει. Γιατί να μην τους φέρνω. Ρε παιδί, μπορεί να μην προτιμάς το χώρο σου, να θες να μην βλέπεις κανέναν. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά, επειδή γενικά δεν είμαι άνθρωπος που ξεσαλώνει τα βράδια στα κλαμπ και στα τέτοια, ποτέ δεν ήμουν έτσι. Η μεγάλη μου χαρά είναι να μαζευόμαστε φίλοι στα σπίτια, είτε να μαγειρεύουμε, είτε να βλέπουμε ταινίες, είτε να κάνουμε διάφορα έτσι, απλά καθημερινά όμορφα πράγματα. Μικρές στιγμές ευτυχίας. Αυτά. Ωραία τα λέει. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, ναι, και... γι' αυτό μιλάω και εγώ γρήγορα. Και δύο ταινίες που ξεχωρίζουν αυτή τη βδομάδα δεν υπάρχουν πιο διαφορετικές ταινίες. Είναι αυτό πάντα η σύγχυση του από ποια μεριά να πάω. Η μία είναι ο Bond, έχουμε μιλήσει για αυτή, για το Skyfall. Και άλλη είναι όσο πιο αντίθετο γίνεται, μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Όταν ακούει κανείς τη λέξη ντοκιμαντέρ, λέει θα βαρεθώ. Όμως αυτό είναι το πιο διασκεδαστικό ντοκιμαντέρ που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Λέγεται Η τέχνη στο δρόμο και είναι. Ήταν να είναι το πορτρέτο του πιο γνωστού γκραφίτι άρτη στον κόσμο, του Banksy, ενός μυστηριώδους ανθρώπου που έχει γεμίσει την Αγγλία με γκραφίτι υπέροχα, με πολιτικό νόημα κλπ. Αλλά κανένας δεν ξέρει το πρόσωπό του, δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Η ταινία αυτή ήταν και υποψήφια για το Oscar ντοκιμαντέρ πέρσι, όπου ο ίδιος ήταν το κεντρικό, ο ήρωας του ντοκιμαντέρ όπως θα το σκηνοθετούσε ένας άλλος, αλλά αλλάξαν ρόλους. Και τελικά ο Banksy σκηνοθέτησε τη ζωή του άλλου. Γιατί βαρέθηκε και δεν είχε τίποτα να πει. Ο άλλος λοιπόν είναι ένας καλλιτέχνης και αυτός του δρόμου. Θυμάστε το πορτρέτο που είχαμε δώσει της Μαντόνα. Ναι. Από το Celebration. Ναι. Είναι αυτός που το φιλοτέχνησε. Λέγεται David Guetta. Κανένας δεν είναι σίγουρος αν είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Και όλη η ταινία, εκτός από την προσπάθεια ενός ανθρώπου να μπει σε αυτή την ιστορία που λέγεται μοντέρνα, σύγχρονη τέχνη, με το εμπόριο που έχει φτάσει στα ύψη, τιμές που. Λες, είναι δυνατόν αυτό να ενδιαφέρει σαλόνια στο Λος Άντζελες και στο Λονδίνο κλπ. Και όλο αυτό έχει να κάνει με την τέχνη και τις εξαπάτησεις, Βασίλη. Την οποία εσείς ηθοποιοί ξέρετε πολύ καλά πώς να την αξιοποιείτε στο καλύτερο. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς έχει εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία του Warhol, τον οποίο πολλοί κατηγόρησαν στην αρχή του, ότι δεν ήταν πραγματικός καλλιτέχνης, αλλά έπαιρνε οτιδήποτε ήταν pop της εποχής και το εμπορευματοποιούσε και έβγαλε και πάρα πολλά λεφτά. Όλο αυτό έχει εξελιχθεί και έχει φτάσει στους δρόμους. Η τέχνη έχει βγει έξω και αυτό το ντοκιμαντέρ του Banksy, του ενίγματος, του γρίφου Banksy. Έχει γίνει μπλουζάκια και τα πάντα ο Banksy. Έχει γίνει μπλουζάκια, έχει γίνει και ζωγράφος και εκτίθενται έργα του και στην Tate και στο Mom, παντού. Και αυτή η ιστορία είναι ενός πιθανώς ταλαντούχου, πιθανώς ατάλαντου άλλου καλλιτέχνη που ίσως τα έκανε, ίσως δεν τα έκανε αυτά τα έργα. Και όλη αυτή η ιστορία είναι μια. Ένα ένιξη. Ναι. Βλέποντας την ταινία, θα γελάσεις πάρα πολύ γιατί είναι μεταξύ πραγματικού και ειρωνικού. Ναι, διότι στη μοντέρνα τέχνη όλοι αναρωτιούνται, δεν το έχεις παρατηρήσει. Λες, τώρα αυτό πραγματικά που βλέπω αξίζει. Δηλαδή, αν κάποιος το έχει αγοράσει ένα εκατομμύριο, άξιζε τα λεφτά του. Είναι καλό ή δεν είναι. Ενώ παλιά με τους κλασικούς ζωγράφους, ήξερες ότι όποιος ξέρει να ζωγραφίζει σωστά τη φύση, τους ανθρώπους, ήταν και καλός. Τώρα που τα πράγματα έχουν λίγο μπλεχτεί, κατά τη γνώμη μου, καλά κάνουν και έχουν μπλεχτεί, γιατί έτσι είναι και η κοινωνία και αυτό αντικατοπτρίζει, ο κόσμος βρίσκεται σε μία μηχανία. Και αυτό είναι καλό να γεννά ερωτήματα. Αν και πρέπει να βγω σε ειδήσεις που για να πω σε διαφημίσεις. Μωρέ Θοδωρή μου, δεν κατάλαβα όμως. Σε αυτήν την ταινία, εγώ τι θα δω. Κοιτάξτε να σου πω, την ώρα που διάβαζες... πήρε μια ανάσα, σου λέει πάντως εγώ συνεννοήθηκα μαζί της πριν από λίγο. Τώρα εδώ πάλι μου τα χάλασε. Και νομίζω ότι... Εγώ δεν κατάλαβα τι θα δώσω αυτή τη ζωή αυτού του καλλιτέχνη. Το είπα πολύ καλά, αλλά κάπου ήσουν απασχολημένη στα φαντάσματα. Όχι, όχι. Εντάξει, ήμουνα και εδώ, αλλά τη ζωή του θα δω. Θα δεις... Δες την πρώτα την προσπάθεια ενός ανθρώπου που λέγεται David Guetta και το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο είναι Mr. Brainwash να ανεληχθεί στο κύκλωμα της μοντέρνας τέχνης. Έτσι πες όπως το κινηματογράφησε ένας άλλος καλλιτέχνης, ο Banksy.
Η ταινία αυτή ήταν να γίνει για τον Banks. Και τελικά την έκανε ο Banks ή κάποιον άλλον. Σαν τον Μπρέκα στη συνέντευξη. Σαν τον Μπρέκα στη συνέντευξη. Ο Λάκης, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ μέχρι διπλανό μπορώ να σε εννοώ.